Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τώρα, να ξεκινήσω από αυτό έτσι που έχει μια επικαιρότητα και μετά θα μας πείτε και τους στόχους του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτή τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εύνης προέκυψε ένα θερμό επεισόδιο, πολιτικό θερμό επεισόδιο με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την πλεύση ελευθερίας. Πώς το βλέπετε, γιατί συμβαίνει αυτό και ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για όσα σας κατελόγησε? Είπε ότι 49 χρόνια είστε στη Βουλή, αλλά δεν κάνατε και σπουδαία πράγματα. Αναμενόμενο θα έλεγα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, που εδώ και 4 χρόνια δεν ξέρει ότι την Ελλάδα την κυβερνάει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν θυμάται ότι θεωρούσε το μνημόνιο μια κουβέντα παραπάνω. Δεν θυμάται ότι σαν πρόεδρος της Βουλής είχε περάσει μάλιστα εκτός Βουλής την γέφυρα της Δανειακής Σύμβασης, δηλαδή του Μνημόνιου 2, μέχρι να μας φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Μνημόνιο 3. Και φυσικά δεν θυμάται, αυτό έχει αξία για τους αριστερούς, τους ριζοσπάστες που σκέφτονται να την ψηφίσουν, τα χαϊδολογήματα με τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής, ενώ ήταν πρόεδρος της Βουλής. Τώρα, καλά θα έλεγα να πάει να μαζέψει τους πρώτους εκλεγέντες στα ψηφοδέλτιά της στην Αττική, τους οποίους τους παρέκαμψε για να βάλει άλλους και οι οποίοι την καταγγέλουν, και να μην ασχολείται με το ΚΚΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει δώσει δείγματα γραφής στον ελληνικό λαό, στην εργατική τάξη, και δεν έχει ανάγκη, να το πω έτσι, να σταθεί στο τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όλα αυτά γίνονται, κυρία Σοφιανέ, κατά τη γνώμη σας, για αυτήν την λεγόμενη, εγώ δεν υιοθετώ τον όρο και πραγματικά νομίζω ότι είναι και λίγο παραπλανητικός, την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, ότι προσπαθεί δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου τέτοιες ψήφοι που ενδεχομένως να κατευθύνονται ή κατευθύνθηκαν στην προηγούμενη εκλογική μάχη προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να πάνε προς τα εκείνη, να μετακινηθούν προς εκείνη? Εγώ θα έλεγα ότι είναι η συνολικότερη προσπάθεια του συστήματος να φτιάξει αντισυστημικά, σε εισαγωγικά, αναχώματα. Να εξοραίσει δηλαδή τη σαπίλα του, να εξοραίσει ότι είναι δεκάδες τα δείγματα που δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος αστικό, ένα κράτος ταγμένο στην υπηρεσία των λίγων, που αδιαφορεί για τη ζωή, αδιαφορεί για τα δικαιώματα, αδιαφορεί για την προοπτική αυτού του λαού αυτής της χώρας. Έχει δεσμεύσει την Ελλάδα σε αυτά για τα οποία δεν μιλάει η διάφορη αντισυστημική, δεν είναι μόνο η Κωνσταντοπούλου. Μας προέκυψε κόμμα των Ορθοδόξων Χριστιανών, μας προέκυψε, υπάρχει ο κύριος Βαρουφάκης επίσης. Υπονοήσατε όμως ξεκάθαρα ότι είναι κατασκευάσματα του συστήματος. Το σύστημα προβληματίζεται, γιατί τον Μάρτιο, σας θυμίζω, το 37% του ελληνικού λαού βγήκε στους δρόμους, απέρριψε τις δικαιολογίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για ανθρώπινο λάθος και για ρουσφέτη το ανθρώπινο λάθος, ανέδειξε ενόχους, μίλησε για τις ευθύνες των κυβερνήσεων και έβαλε ένα σύνθημα το οποίο ριζώνει στις σκέψεις χιλιάδων, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό το σύνθημα μπορεί να το εκφράσει το ΚΚΕ, αυτό το σύνθημα δείχνει, αν θέλετε, ποιος είναι ο αντίπαλος. Απέναντί μας έχουμε ένα σύστημα που έχει όνομα, είναι ο καπιταλισμός, είναι οι επιλογές του, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μακελιό του υπεριαλιστικού πολέμου με την εντονότατη συμμετοχή της Ελλάδας, είναι το μνημόνιο διαρκείας, όπως παραδέχτηκε ότι τέτοιο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης ο κύριος Μητσοτάκης, σας θυμίζω τις δηλώσεις του, είναι όλα αυτά για τα οποία συμφωνούν, συγκλίνουν και βεβαίως στείλουν και διάφορες απόχες. Και θα έλεγα εν κατακλείδη ότι δεν είναι καινούριο αυτό το φρούτο. Να σας θυμίσω πόσα κόμματα μίας χρήσης και μίας κοινοβουλευτικής περίοδου γνωρίσαμε την τελευταία δεκαετία, να μην πάμε πιο πίσω. Άπειρα, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, το ζήτημα, κύριε Σοφιανέ, βεβαίως είναι το εξής, και το ακούω έτσι από πολύ κόσμο, με την δημοσκοπική βεβαιότητα, αλλά με την πιθανότητα, γιατί οι εκλογές θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν όλα αυτά, ότι θα έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιθανώς και με μεγαλύτερο ποσοστό από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, με 160, 161, 162 βουλευτές, και με έναν κατακερματισμό στο χώρο της αντιπολίτευσης, δηλαδή με ένα μικρό σχετικά ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο αλλά μικρό σε σύγκριση με αυτό που είχε, με ένα ακόμα μικρότερο του ΠΑΣΟΚ και με
άλλα τέσσερα κόμματα, γιατί θα έχουμε επτακομματική βουλή, ως φαίνεται. Ενότατα. Έτσι, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, η Νίκη, αυτό το, το νέο κόμμα από τη Βόρεια Ελλάδα. Τι δυνατότητες υπάρχουν πραγματικά να αντιταχθείτε πολιτικά, εννοώ, η αντιπολίτευση σε αυτές τις πολιτικές? Πολλές. Καταρχάς είχαμε 4 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχαμε στη Βουλή ευρύτατες συνενέσεις. Να θυμίσουμε ότι το μισό, το 50% των νομοσχεδίων Μητσοτάκη τα ψήφισε η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε 31%, τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο 70%. Τέτοιες ψηφοφορίες ακόμα πιο ψηλές βλέπουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου έρχονται μετά στη Βουλή και τις ψηφίζουν μαζί. Και φυσικά είχαμε κατά καιρούς, ξαναθυμίζω, διάφορα κόμματα μίας χρήσης, σαν αυτά που φαίνεται ότι μπαίνουν στη Βουλή ή σαν κάποια άλλα τα οποία είχαν μπει στη Βουλή και έδωσαν από εδώ και από εκεί βουλευτές τους. Το ζητούμενο λοιπόν είναι απέναντι σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, η οποία θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα βρεθεί απέναντι παντοδύναμος. Θεωρούμε ότι το ΚΚΕ είναι η δύναμη που μπορεί να σταθεί απέναντι, μπορεί να περιορίσει, να αναχαιτήσει, να αποσπάσει, να σημειώσει νίκες με ένα δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα. Μην ξεχνάτε ότι αυτές τις μέρες οι προεκλογικές, δεκάδες πληστηριασμοί αποτρέπονται, κερδίζεται χρόνος πολύτιμος, γιατί μιλάμε για το σπίτι, μιλάμε για το μαγαζί του κόσμου, ο οποίος είναι υπόθεση ζωής το να μπορέσει να το κρατήσει. Με απεργιακή κινητοποίηση πήξε δέσμευση για υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης στη ζώνη του Περάματος και στα ναυπηγεία, εκεί που θρηνήσαμε έναν ακόμα νεκρό σκοτωμένο εργάτη από την εργοδοτική ασυδοσία. Ο λαός στην Κοζάνη ξεσηκώνεται απέναντι στις ΑΠΕ και τις χωροθετήσεις, δηλαδή εν ολίγης ισχυρό κουκουέ σημαίνει χειραφέτηση από τη λογική του μονοδρόμου, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, μπορούμε να κάνουμε πολλά, μπορεί να ξημερώσει καλύτερη μέρα για το λαό μας, με ένα λαό αποφασισμένο και με ένα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκ νέου θα έλεγα, ανεβασμένο εκλογικά με τους βουλευτές. Πού είναι το, ο στόχος ποιος είναι, πείτε μας ένα ποσοστό νέα έτσι. Νέα άνοδος του κόμματος. Μάλιστα. Νέα άνοδος του κόμματος. Ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός, είναι ρεαλιστικός, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί στις 25 του Ιούνιου στις κάλπες να πραγματοποιηθεί μια ευρύτατη αγωνιστική αριστερή ριζοσπαστική συνάντηση με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ.